έκλειψαν οι μαλαισιανές αρχές το θρίλερ του χαμένου Boeing. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου, ο πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι το αεροσκάφος έχει καταλήξει με βεβαιότητα στο μέσο του Νότιου Ινδικού ωκεανού. Και κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα οι αρχές, βασιζόμενες σε μια νεότερη ανάλυση των στοιχείων από το σύστημα δορυφόρων Inmarsat και την Βρετανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων. Αυτή ακριβώς που βλέπετε είναι η απεικόνηση από το δορυφόρο, είναι η ανάλυση δηλαδή των δορυφορικών φωτογραφιών. Ερευνήθηκε λοιπόν το ενδεχόμενο το αεροσκάφος να έχει ακολουθήσει τον βόρειο αεροδιάδρομο. Αυτό το ενδεχόμενο αποκλείστηκε πολύ σύντομα. Μετά τη λεπτομερή εξέταση των στοιχείων, κατέληξαν λοιπόν στο ότι το μοιραίο αεροσκάφος πέταξε τελικά κατά μήκος του νότιου αεροδιαδρόμου, που είναι η καμπύλη που βλέπετε προς τα κάτω, και κατέληξε τελικά στο σημείο που υποδεικνύεται εδώ, που είναι και το σημείο που εντοπίστηκαν, όπως θα δούμε σε λίγο, και κάποια συντρίμμια. Μιλάμε για μια περιοχή χωρίς νησιά, χωρίς αεροδρόμια και χωρίς χώρους προσγείωσης. Γι' αυτό και όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του συγγενείς των 239 επιβατών, θα πρέπει να υποθέσουν πέραν οποιασδήποτε αμφιβολίας ότι δεν υπάρχουν επιζώντες. Των ανακοινώσεων, λοιπόν, για να έρθουμε και στα ευρήματα, είχε προηγηθεί ο εντοπισμός και νέων αντικειμένων στην περιοχή των ερευνών. Νωρίς το πρωί, κινέζικο πολεμικό αεροσκάφος ανέφερε ότι εντόπισε ύποπτα λευκά αντικείμενα, είναι αυτά που βλέπετε εδώ στις φωτογραφίες, σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές της Αυστραλίας. Λίγο πριν, ο Αυστραλός Πρωθυπουργός ενημέρωνε ότι ερευνητικό αεροσκάφος είχε εντοπίσει δύο ακόμη μεγάλα αντικείμενα, ένα στρογγυλό πράσινο ή γκρι και ακόμη ένα ορθογώνιο πορτοκαλί ή χρώματος. Πάντως, παραμένει ακόμη άγνωστο τι συνέβη τελικά στο Boeing και πώς, αντί για το Πεκίνο που ήταν ο προορισμός του, δεν ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από την Κουάλα Λουμπούρ με κατεύθυνση το Πεκίνο και τελικά κατέληξε στον Ινδικό ωκεανό. Δεν έχει απαντηθεί λοιπόν πώς βρέθηκε εκεί. Ένα βασικό ερώτημα λοιπόν έχει καλυφθεί. Πολλά άλλα, ωστόσο, εξίσου βασανιστικά παραμένουν ανοιχτά. Να δούμε το ρεπορτάζ. Με βαρύ βήμα και βλέμμα, ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας έφτασε στην έκτακτη συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσει αυτό που όλοι οι συγγενείς και φίλοι των 239 αγνοωμένων της πτήσης 370 φοβόντουσαν. Η πτήση 370 πέταξε κατά μήκος του νοτίου διαδρόμου και το τελευταίο της στίγμα ήταν στο μέσο του Ινδικού ωκεανού, δυτικά της Αυστραλιανής πόλης του Πέρθ. West of Perth. Αυτή είναι μια απόμακρη τοποθεσία πολύ μακριά από οποιονδήποτε πιθανό χώρο προσγείωσης. Ως εκ τούτου, με βαθιά λύπη και θλίψη, πρέπει να σας πληροφορήσω ότι σύμφωνα με αυτά τα νέα στοιχεία, η πτήση 370 κατέληξε μέσα στο Νότιο Ινδικό ωκεανό. Στο άκουσμα της είδησης, πολλοί επιβάτες δεν μπορούν πλέον να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Μετά από 16 βασανιστικά 24 ώρα, άλλοι καταραίουν και οι υποβασταζόμενοι εγκαταλείπουν το χώρο. Άλλοι ξεσπούν σε ύβρις εναντίον της μαλαισιανής κυβέρνησης. Τουλάχιστον 4 συγγενείς μεταφέρονται με φορεία εκτός της αίθουσας. Μια μητέρα επιβάτη ξέσπασε σε λυγμούς, έπεσε στο έδαφος, μονολογώντας ακόμα που βρίσκεται το μονάκριβο παιδί της. Οι πληροφορίες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας είχαν προηγουμένως δοθεί στις οικογένειες των επιβατών και προέρχονταν από νεότερη ανάλυση των στοιχείων που έκανε η Βρετανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Δυστυχημάτων, αλλά και ειδική στην ανάλυση δορυφορικών πληροφοριών. Το Inmarsat λειτουργεί σαν ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αλλά στο διάστημα, για επικοινωνία αεροσκαφών και πλοίων. Έχουν ένα δίκτυο δορυφόρων ανά την Ιφίλιο, το οποίο χρησιμοποιούν οι αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες. Αυτά τα ηχητικά στίγματα που εξέπεμπε το Boeing 777 είναι τα ίχνη που αφήνει το αεροσκάφος καθώς βρίσκεται μέσα στο βεληνεκές ενός δορυφόρου, όπως ο θόρυβος που κάνει το κινητό μας τηλέφωνο όταν το πλησιάζουμε κοντά σε ραδιόφωνο ή ηχείο. Τώρα η Inmarsat λέει ότι έκανε εκ νέου αξιολόγηση των στοιχείων και εφαρμόζοντας νέα μαθηματικά μοντέλα μπόρεσε να καταγράψει μια ακριβέστερη πορεία της πτήσης 370 κατά μήκος του νοτίου διαδρόμου στον Ινδικό ωκεανό. Την ίδια ώρα, μια πολυεθνική επιχείρηση έρευνας βρισκόταν σε εξέλιξη στον Νότιο Ινδικό ωκεανό, παρατηρώντας αντικείμενα που ίσως σχετίζονται με το μοιραίο αεροσκάφος. Αυστραλιανά αναγνωριστικά αεροσκάφη συνέχιζαν να πετούν πάνω από την αχανή θαλάσσια έκταση, προσπαθώντας να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν αντικείμενα που τις τελευταίες ημέρες είχαν παρατηρηθεί από δορυφόρους, αλλά και από εναέρια μέσα παρατήρησης, στα απότατα άκρα του νότιου διαδρόμου, της πιθανολογούμενης πορείας του μοιραίου αεροσκάφους.
που τον πληροφόρησε ότι αναγνωριστικό αεροσκάφος εντόπισε δύο αντικείμενα στην περιοχή ερευνών της Αυστραλίας, ένα στρογγυλό και ένα παραλληλόγραμμο. Το πολεμικό σκάφος της Αυστραλίας Access παραπλέει στην περιοχή και είναι πιθανόν τα δύο αντικείμενα να ανελκυστούν τις επόμενες ώρες ή αύριο το αργότερο. Πάνω στα αναγνωριστικά αεροσκάφη συνεχιζόταν η λήψη φωτογραφιών και ανάλυση των δεδομένων, καθώς συνολικά τέσσερα αντικείμενα είχαν εντοπιστεί στην περιοχή των ερευνών. Μάλιστα, από ένα αεροσκάφος P3 Orion πέταξαν καπνογόλουν κάλικες κοντά σε αυτά τα αντικείμενα. Είναι η πρώτη φορά που επιβεβαιώσαμε ότι είδαμε κάτι και λάβαμε φωτογραφίες. Πάνω στο Αυστραλιανό πολεμικό πλοίο Success επικρατεί κλίμα προσμονής, καθώς καταπλέει στο πεδίο των ερευνών, με την ελπίδα ότι θα συνδράμει στον εντοπισμό και την ανέλκυση αντικειμένων που ίσως βοηθήσουν στην επίλυση του μυστηρίου. Στις έρευνες λαμβάνουν μέρος και δύο κινέζικα αεροσκάφη, πετώντας και αναζητώντας το αντικείμενο που εθεάθη πλεούμενο στην περιοχή από κινέζικο δορυφόρο. Πάντως, το αμερικανικό πλέον εξελιγμένο αεροσκάφος θαλασσίων ερευνών, το P8 Ποσειδών, που πέταξε πάνω από την περιοχή, δεν μπόρεσε να εντοπίσει κάποιο στοιχείο. Στο Πεκίνο, η ενημέρωση των συγγενών των επιβατών έγινε από τον πρέσβη της Μαλαισίας, ο οποίος όμως συνέχισε να μην μπορεί να δώσει απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες της Μαλαισίας δεν ήλθαν στη συνάντηση, έστειλαν ένα στέλεχος της αεροπορικής εταιρείας και τον πρέσβη, αλλά αυτοί δεν έχουν τεχνικές γνώσεις. Το μόνο που μας λένε είναι ότι θα μεταφέρουν τα αιτήματα και τις απαιτήσεις μας, δεν χρειαζόμαστε τέτοια ενημέρωση. Πάντως, καθώς συμπληρώνονται 16 ημέρες ερευνών, οι αρχές φαίνονται σίγουρες ότι γνωρίζουν πως η πτήση 370 κατέληξε μέσα στο νότιο Ινδικό ωκεανό. Αλλά δεν μπορούν να δώσουν εξηγήσεις για τον τρόπο και κυρίως τις αιτίες αυτής της μοιραίας κατάληξης. Πάμε τώρα στο Γιώργο Φελίδη, στην αίθουσα ειδήσεων. Γιώργο, οι Μαλαισιανές αρχές, ο Μαλαισιανός Πρωθυπουργός, έδωσε σήμερα τρεις βασικές πληροφορίες. Πρώτον, είπε το αεροσκάφος συνετρίβει. Το ακούσαμε από επίσημα χείλη. Δεύτερον, συνετρίβει στο συγκεκριμένο σημείο του χάρτη. Και τρίτον, δεν υπάρχει κανένας επιζών. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν δεκάδες άλλα ερωτήματα. Με το βασικότερο, υπό ποιες συνθήκες βρέθηκε εκεί και συνετρίβει το αεροσκάφος, που παραμένουν αναπάντητα. Ακριβώς, Ιά, και βέβαια και από ποια αιτία βρέθηκε εκεί. Όχι μόνο πώς, αλλά και γιατί βρέθηκε εκεί. Ένα τέταρτο στοιχείο, Ιά, που το είδαμε και στο ρεπορτάζ, είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής Inmarsat, του δικτύου αυτού των δορυφόρων, κάποια στιγμή, αρκετές ώρες μετά την εξαφάνισή του από τα ραντάρ, το αεροσκάφος άλλαξε ύψος και πετούσε στα 12.000 πόδια αντί των αρχικών 35.000 ποδών που πετούσε, στο ύψος που πετούσε όταν έδωσε την τελευταία επικοινωνία του με το έδαφος. Η μαλαισιανή κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να υποθέσουμε, πέρα από κάθε λογική αμφιβολία, ότι η πτήση έχει χαθεί και κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε. Αλλά αυτή είναι μια θέση που ήδη αμφισβητείται εμέσως από την Κίνα, που με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ζητά να δει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που επέτρεψαν στην κυβέρνηση της Κουάλα Λουμπούρ να φτάσει στο συμπέρασμα αυτό και μάλιστα ζητά να μην σταματήσουν, όπως λέει, οι έρευνες στο νότιο Ινδικό ωκεανό. Τώρα, επειδή πολλά σενάρια έχουν ακουστεί με βάση τις πολλαπλές πληροφορίες και συχνά αντιφατικές που έδιναν οι Μαλαισιανές αρχές, δεδομένου ότι λένε οι Μαλαισιανές αρχές ότι είναι εκεί τελικά το αεροσκάφος, ποια είναι τα επικρατέστερα? Από τις τέσσερις αρχικές υποθέσεις εργασίας που έκαναν οι αρχές, δηλαδή 1. Τρομοκρατία, 2. Δολιοφθορά, 3. Ψυχολογικά προβλήματα πληρώματος ή επιβατών και 4. Προσωπικά προβλήματα πληρώματος ή επιβατών, φαίνεται ότι καμία εκδοχή δεν έχει αποκλειστεί από την μοιραία κατάληξη του Boeing 777. Σίγουρα τα νέα στοιχεία ή μάλλον η νέα ερμηνεία των ηχητικών στιγμάτων που εξέπεμπε το αεροσκάφος για αρκετές ώρες μετά την εξαφάνισή του από τα ραντάρ δείχνουν ότι μπορεί να υπήρξε αυτό που αρχικά ήταν η πιθανότερη αιτία του συμβάντος. Ένα μείζον καταστροφικό γεγονός, μια ξαφνική αποσυμπίωση μέσα στο πιλωτήριο που δεν έδωσε αρκετό χρόνο στους κυβερνήτη και συγκυβερνήτη να αντιδράσουν. Έτσι κι αλλιώς, μέσα στα 4 έως 10 δευτερόλεπτα, τόσο υπολογίζεται να είναι ο χρόνος που μπορεί ένας πιλότος να παραμείνει σε εγρήγορση σε ένα περιβάλλον έλλειψης οξυγόνου, ίσως το μοναδικό που μπόρεσαν να κάνουν ήταν να αλλάξουν τις συντεταγμένες της πορείας του Boeing και αυτό μετά την εξάντληση των αποθεμάτων του σε καύσιμα να καταλήξει στο μέσο του νότιου Ινδικού. Ένα σενάριο βεβαίως αυτό, να πούμε, που ήρθε στην αρχή στην επιφάνεια και πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα όλα τα υπόλοιπα που παρουσιάστηκαν επικράτησαν. Δηλαδή έφθινε όσο περνούσαν οι ώρες. Ακριβώς. Γιατί σου θυμίζω, Σία, ότι είχαμε και την αμφίβολη
ταυτότητα τουλάχιστον δύο εκ των επιβενώντων στο Boeing που πετούσαν. Και τις υποψίες για τον πιλότο και τον συγκυβερνήτη. Και τις υποψίες για τον πιλότο και τον συγκυβερνήτη και τα αρχεία του προσωμιωτύπου είχε ο κυβερνήτης στο σπίτι του. Τις έρευνες των Μαλαισιανών αρχών τόσο στο σπίτι του κυβερνήτη, του συγκυβερνήτη και σε όλα τα μέλη του πληρώματος. Πάντως και σήμερα εξακολουθούμε να μιλάμε με υποθέσεις, έτσι, μέχρι να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Όλα αυτά παραμένουν υποθέσεις και βέβαια θα παραμείνουν υποθέσεις μέχρι να βρεθεί το πρώτο ή τα πρώτα ευρήματα. Και ελπίζουμε κάτι που θα γίνει σύντομα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Γι' αυτό λοιπόν οι έρευνες συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, στο Νότιο Ινδικό ωκεανό. Σε έναν ωκεανό άγριο και απροσπέλαστο, όπως λένε οι ειδικοί. Γιατί ακόμη κι αν ξέρουμε, επαναλαμβάνω, πού κατέληξε το αεροσκάφος, τώρα πρέπει να εντοπιστεί η ακριβής θέση του, αλλά και το μαύρο κουτί που μπορεί να δώσει βέβαια την απάντηση στο μυστήριο, στο τι ακριβώς συνέβη. Πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Διεθνής Ερευνητική Ομάδα στην προσπάθεια ανέβρεσης στοιχείων που θα οδηγήσουν στο εξαφανισμένο Boeing, και τώρα πια ο εντοπισμός στοιχείων πιέζει ακόμη περισσότερο. Πρόκειται για μια από τις πιο απόμακρες και πιο απρόσιτες περιοχές του πλανήτη. Με μανιασμένα κύματα και θυελλώδεις ανέμους να χτυπούν συχνά στον αφιλόξενο Νότιο Ινδικό ωκεανό. Οι καιρικές συνθήκες αποτελούν ένα από τα βασικά προβλήματα της ερευνητικής ομάδας που αναζητά, όπως λένε οι ειδικοί, βελόνα στα άχυρα υπό συνθήκες πολύ χαμηλής ορατότητας. That is really in the middle. Η περιοχή βρίσκεται στη μέση του πουθενά και τα συνεργεία διάσωσης δουλεύουν με καιρικές συνθήκες που μπορεί να σταματήσουν ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε επιχείρηση. Από απόψε το βράδυ μέχρι αύριο, οι ρηπές του ανέμου στην περιοχή θα φτάνουν τα 60 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Τα κύματα θα φτάνουν ενδεχομένως στα 3 με 4 μέτρα και λόγω της μορφολογίας του πυθμένα, τα ερευνητικά σκάφη θα βρίσκονται τη μια στιγμή στην κορυφή σε ύψος 4 μέτρων και την άλλη θα βρίσκονται πολύ πιο χαμηλά στην επιφάνεια της θάλασσας. Δεδομένων των θαλάσσιων ρευμάτων αλλά και των καταιγίδων, οι ωκεανολόγοι εκτιμούν πως τα δορυφορικά ευρήματα θα μπορούσαν να έχουν τώρα βυθιστεί, έχουν διασπαστεί σε μικρότερα κομμάτια ή να έχουν μετακινηθεί ανατολικά σε μια περιοχή που έχει σχεδόν το μέγεθος του Βελγίου. Εκεί που ερευνούν έχει βάθη από 2,5 μέχρι 5 χιλιόμετρα, τα κύματα συχνά φτάνουν τα 10 έως και 15 μέτρα, έτσι η αεροναυτική έρευνα διεξάγεται συχνά κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, ισχυρούς ανέμους και θαλασσοταραχή. Το μεγαλύτερο μέρος από τα συντρίμμια δεν θα βρίσκονται στην επιφάνεια, αλλά θα έχουν βυθιστεί. Πολύ δύσκολο να εντοπιστούν οπτικά και τα ραντάρ πολύ δύσκολα θα πιάσουν κάποιο ίχνος. Το βάθος και η μορφολογία του πυθμένα αποτελούν επιπλέον εμπόδια που πρέπει οι συμμετέχοντες στις έρευνες να ξεπεράσουν. Τα συμβατικά υποβρύχια δεν μπορούν να επιχειρήσουν κάτω από τα 1000 μέτρα, άρα η εξερεύνηση πρέπει να γίνει από ειδικά βαθισκάφη. Επίσης, αν το μαύρο κουτί έχει βυθιστεί μέσα σε αυτή την άβυσσο, ακόμη και το πιο εξελιγμένο μηχάνημα ανίχνευσης θα πρέπει να φτάσει πολύ κοντά για να εντοπίσει το σήμα του. Περιγράψτε μας λίγο πώς είναι ο πυθμένος του Ινδικού. Είναι σαν τα βραχώδη όρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διανύοντας καθημερινά μια απόσταση σχεδόν 2.500 χιλιόμετρων έως ότου φτάσουν στην περιοχή των ερευνών, τα αναγνωριστικά αεροσκάφη έχουν στη διάθεσή τους μόλις 2 ώρες αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων και των 6 ωρών μετάβασης. Ακριβώς. Κάνουν αυτό το μακρύ ταξίδι μέχρι εδώ. Μένουν για λίγο και μετά πρέπει να γυρίσουν πίσω πριν τελειώσουν τα καύσιμα. Παγίδες αποτελούν επίσης τα εκατομμύρια θαλάσσια σκουπίδια που ταξιδεύουν στους ωκεανούς και μπορεί να αποπροσανατολίσουν τις έρευνες. Πολλές φορές, μάλιστα, στις πρώτες μέρες αναζήτησης της πτήσης 370 είχε σημάνει λάθος συναγερμός από τον εντοπισμό τέτοιων αντικειμένων που ουδεμία σχέση είχαν με το αεροσκάφος. Συνδεόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Αλέκο Μάρκελο στην Μελβούρνη της Αυστραλίας για να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από εκεί. Αλέκο, καλησπέρα και απόψε από την Αθήνα. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, είναι μια ημέρα εξελίξεων. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να μας πεις, αν γνωρίζεις από την ενημέρωση που έχετε εκεί από τις Αυστραλιανές αρχές, είναι εάν τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν για πρώτη φορά, όπως είδαμε και προηγουμένως στο ρεπορτάζ, από τα αεροσκάφη της χώρας, συνδέονται με τις ανακοινώσεις που είχαμε σήμερα τις Μαλαισιανές αρχές. Υπάρχει σχετική ενημέρωση και η ενημέρωση είναι ότι δεν έχουν περισυλλεγεί και αξιολογηθεί τα αντικείμενα. Επί τόπου βρίσκονται 2 πλοία. Είναι τα μόνα που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις έρευνες. Η έρευνα από αέρος έχει σταματήσει εδώ και 7 περίπου ώρες.
θα συνεχιστεί, θα ξεκινήσει πάλι σε 3 ώρες με το πρώτο φως της ημέρας. Τα αεροπλάνα, από ό,τι ενημερώθηκα στην Πέρθη, στο Πέρθε, ήδη είναι στον αεροδιάδρομο έτοιμα για απογείωση. Περιμένουν την εντολή και θα είναι καθοδόν. Άρα δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι αυτά τα αντικείμενα ανήκουν στο αεροσκάφο. Και αυτό είναι ουσιαστικά που αποκαλύπτει και η έρευνα της εταιρείας δορυφόρων της Αγγλικής. Είναι ότι τα στοιχεία που έχουν εντοπίσει οι δορυφόροι σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, στο Νότιο Ινδικό, με την αξιολόγηση των σημάτων που έλαβαν οι δορυφόροι από το αεροσκάφος, όλα συγκλίνουν σε ένα γεγονός που είναι ανακοινώσιμο πλέον και το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας, ότι το αεροσκάφος έχει συντριβεί στον Ινδικό ωκεανό. Και αυτό ισχύει και από μια αντίστροφη λογική, την οποία θα πρέπει να τη βάλουμε στην συζήτηση. Αφορά το ότι εφόσον έχουμε σήματα ότι το αεροπλάνο έφτασε μέχρι εκεί με τα καύσιμα που διέθετε, γνωρίζουμε ότι αποκλείεται να πήγε οπουδήποτε αλλού, γιατί δεν το έφεραν τα καύσιμα. Ήταν καταδικασμένο από τη στιγμή που βρέθηκε εκεί να συντριβεί στον Ινδικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν 2 πλοία, ένα του Αυστραλιανού Πολεμικού Ναυτικού και ένα παγκοθραυστικό από την Κίνα, βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο που τα αεροσκάφη πλέον, και όχι μόνο οι δορυφόροι, έχουν εντοπίσει αυτά τα αντικείμενα, να τα περισυλλέξουν, και με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται δηλαδή στο επόμενο εξάωρο να υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις για τα αντικείμενα πλέον, και έτσι να κλείσει και τυπικά αυτός ο πρώτος κύκλος. Να σημειώσω μόνο σία ότι καθοδόν βρίσκεται από τον Ινδικό ωκεανό, το από βορειότερο σημείο, ένα πλοίο του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο μεταφέρει μια ειδική συσκευή, η οποία είναι η καλύτερη στον κόσμο για τον εντοπισμό του λεγόμενου μαύρου κουτιού. Σημειώνουμε λοιπόν ότι γνωρίζουμε πια ότι το αεροπλάνο έχει συντριβεί στον Ινδικό ωκεανό. Το μαύρο κουτί εκπέμπει σήμα, το οποίο μπορεί να ανιχνευθεί από αυτό το μηχάνημα που φέρνουν οι Αμερικανοί, που μπορεί να το εντοπίσει και σε βάθος 6.000 μέτρων ακόμη, και υπάρχουν λίγες ημέρες προθεσμία, ένα παράθυρο λίγων ημερών για να εντοπιστεί. Γιατί οι μπαταρίες του μαύρου κουτιού είναι σχεδόν στο όριό τους, τελειώνουν. Έτσι λοιπόν, αναμένεται μέσα σε επόμενες 2 μέρες πιθανότατα να έχουμε και το τυπικό κλείσιμο της αγωνίας. Από εκεί και πέρα αρχίζει η απορία. Και βεβαίως αναμένονται και οι συγγενείς των επιβατών τις επόμενες ώρες στην Αυστραλία, και αυτό θα είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Ακριβώς έτσι είναι, αναμένονται εδώ, έχουν προετοιμαστεί οι αρχές της Αυστραλίας, έχουν κινητοποιήσει μέχρι και ψυχολόγους, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλά προετοιμασμένοι. Θα είναι πάντως σίγουρα πολύ δύσκολο 24ωρο για τους συγγενείς και για τις αρχές να τους διευκολύνουν όσο μπορούν. Να δούμε λοιπόν τι άλλο μπορεί να βρεθεί, αν θα μπορέσουν να περισυλλέξουν αυτά τα αντικείμενα προκειμένου να δοθούν απαντήσεις, και το κυριότερο αυτό που είπε Σελέκο, αν θα εντοπιστεί το μαύρο κουτί που θα δώσει τις απαντήσεις, που θα λύσει αυτό το μυστήριο, αυτό το γρίφο. Εκείνη η αγωνία τώρα. Ακριβώς. Εκείνη η αγωνία. Σε ευχαριστούμε θερμά.